Βλέπουμε τις δύο ομάδες, τον Παγινθεατικό και τον Πανιόνιο, να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Γηθίου. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Γροντής, η πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και έρχεται ο Τσιμπόκας με αυτό το ωραίο γυριστό σουτ μέσα στη μικρή περιοχή να πετύχει το 1-0 για την ομάδα του Ιστορικού. Βλέπουμε εδώ πως ξεφεύγει ο Τσιμπόκας, μένει αφύλακτος στη μικρή περιοχή και με ένα πολύ ωραίο γυριστό σουτ στο παραθυράκι πετυχαίνει το 1-0. Εδώ βλέπουμε μια νέα επίθεση του Πανιωνίου. Ο παίχτης του Πανιωνίου όμως δεν κάνει καλό πλασέ και ο Καβαλιώτης μπλοκάρει εύκολα. Όμορφη κάθε την παλιά εδώ πέρα για τον Γεωργούση που κάνει το πλασέ, αλλά η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι και ο επερχόμενος παίχτης του Πανιωνίου, ο οποίος θα σουτάρει πάνω στον αμυντικό του Παγκυθεατικού. Εδώ ένα φάουλ που εκτελεί ο Γροντής λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και εδώ είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παγκυθεατικού με τον Μανολάκο, ο οποίος έφυγε μόνος του μπροστά αλλά σούταρε πάνω από τα δοκάρια και έχασε έτσι την ευκαιρία να ισοφαρίσει. Εδώ έχουμε το γέμισμα του Καρδάμι, πιο ψηλά από όλους ο Γεωργούσης πιάνει την κεφαλιά αλλά περνάει πολύ πάνω από το δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε και τόσες πολλές φάσεις, εδώ μία κόντραρε το σουτ και η μπάλα κατέληξε τελικά πλάγιο out. Εδώ είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο όταν ο Στούπης τελικά μετά από κόντρες του έρχεται μπάλα στο αριστερό, σουτάρει και βρίσκει το δοκάρι, το δεύτερο δοκάρι για τον Ιστορικό σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ είχαμε μια ακόμη ευκαιρία για την ομάδα του Παγκυθεατικού να ισοφαρίσει όταν μετά από λάθος της άμυνας του Πανιονίου ο Σπηλιωτόπουλος έκανε το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανιόνιο να προηγηθεί με δύο τέρματα όταν μετά τη σέντρα οι δύο παίχτες του Πανιονίου που ήταν στη μεγάλη περιοχή δεν κατάφερε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να βρει την κεφαλιά και να σκοράρει. Εδώ ένα φάουλ του Γροντή το οποίο αποκρούει ο τερματοφύλακας του Παγκυθεατικού και μετά από πολλές καραμπόλες τελικά θα καταφέρει να μπλοκάρει. Και εδώ είναι η φάση του δεύτερου γκολ, το οποίο δυστυχώς λόγω τεχνικών προβλημάτων του Παγκυθεατικού στη Β δεν το είδαμε. Πάντως το γκολ πέτυχε ο Πίσπας το 79 και έτσι χάρισε την νίκη στον Ιστορικό με 2-0.